που παίξαμε από το χθεσινό τελευταίο Excellent του Sky, όπου η Χριστίνα Λαμπύρη αποχαιρέτησε το κοινό με πολύ μεγάλη συγκίνηση και ήταν η πρώτη φορά, για να τονίσουμε πόσο μεγάλη και πόσο σωστή επαγγελματία είναι και πόσο έμπειρη, που άφησε στον κόσμο, άφησε μάλλον τον κόσμο να καταλάβει ότι αυτή η χρονιά δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα για εκείνη, ότι αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα, κάτι που εμείς ως συνάδελφοι και της πιάτσας το ξέραμε. Ξέραμε ότι ξεκίνησε να κάνει κάτι άλλο και δεν της δόθηκε πίστοση χρόνου. Και μόλις τα νούμερα δεν θεωρήθηκαν ικανοποιητικά, της είπαν να το γυρίσει τούμπα. Ξέρουμε ότι δεν είχε ούτε το μπάτζετ, ούτε τις δυνατότητες να σταθεί στον, νομίζω, δεν καλά, στον ανταγωνισμό. Εδώ. Ναι, αλλά έτσι να χρησιμοποιήσει τον τηλεοπτικό αέρα. Όταν έλειπες και εσύ, όταν είχες γεννήσει την κορούλα σου και την είχαμε καλεσμένη, μας μίλησε για το πόσο δύσκολη ήταν η φετινή χρονιά για τη Χριστίνα. Ότι όντως είχαν πάρει μεγάλο πρόβλημα από την έλλειψη μπάτζετ, τα παιδιά που δουλεύαν, η ομάδα της. Ότι γενικά αντιμετώπισε πάρα πολλές δυσκολίες. Και είναι προς τιμήν της που κατάφερε και τελείωσε αυτή η χρονιά. Με χαμόγελο. Με χαμόγελο και με αισιοδοξία και με ειλικρίνεια. Ήξερα βέβαια μέχρι την τελευταία στιγμή ότι θα ανανεώσει για το χρόνο. Τα νούμερα τηλεθέασης όλης της εκπομπής ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Διψήφια, που ο Σκάι δεν κάνει συνήθως διψήφια νούμερα. Ειδικά τώρα που στο τέλος ήταν μόνιμα, παιδιά. Ήταν μόνιμα ακριβώς σε διψήφιο μέσο όρο. Εμείς θέλουμε τα φιλιά μας σε όλη την ομάδα. Και επειδή έχουμε περάσει κι εμείς αντίστοιχες δυσκολίες σε δουλειές, είναι ωραίο όταν είσαι στο επαγγελματικό σου περιβάλλον να έχεις αυτή τη γαλήνη που έχουμε εμείς τώρα εδώ, να νιώθεις ότι έχεις την υποστήριξη των ανωτέρων σου. Γιατί όταν παίρνεις τη Λαμπύρη σε ένα κανάλι, την Τζολάκη, τον Αναδιώτη, τον Παπανότα, πάρ' τον για να τον στηρίξεις να πάει καλά. Δώσ' του τα ηχέγγυα και τις δυνατότητες. Και δώσ' του και μια πίστοση χρόνου. Το λέω λίγο γενικότερα. Την έχουμε πάθει όμως όλοι στο παρελθόν. Γιατί μου ξεχνάτε το ακουστικούλι μου. Θέλετε να είμαστε σε επικοινωνία. Και αντιμετωπίζουν τα πάντα. Ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Γιατί φαντάζομαι και ένα κανάλι δεν σε παίρνει, δεν σε παίρνει για να μην σε στηρίξει. Τώρα είναι μεγάλο. Όπως και να έχει, επειδή κάτι ακούγεται για τη Χριστίνα ότι συζητάει το επόμενο τηλεοπτικό της Βήμα, εμείς να της ευχηθούμε καλή επιτυχία αν ισχύει ότι συζητάει με το E-Channel. Καλή επιτυχία και σε όλη την ομάδα και στα παιδιά. Στην Έλενα Πολυκάρπου, στον Γιώργο Μπέζα. Μας βλέπει ο Μπέζας. Στον Νίκο Τιλκερίδη. Θυμήστε μου και το άλλο το κορίτσι, το πολύ γλυκό. Την Ανά. Την Ανά που μου είχε κάνει και συνέντευξη στο Ρυθμό. Πολλά φιλιά σε όλους. Η Παλετσάκη δεν είναι στην ομάδα, αλλά είναι φίλοι μας, την αγαπάμε, θέλουμε τα φιλιά μας. Καλό καλοκαίρι, παιδιά, και ό,τι καλύτερο σας αξίζει. Πραγματικά.